Πόσο? 34 γενναία. Ναι, η μηχανή. Κύριε Παρασκευαδάκη, βλέπω εδώ τηρείται απολύτως τα πρωτόκολλα. Εδώ είναι ο κύριος Νικήτας εδώ και είναι όλα στο ok εδώ, όλα ok. Είναι απαραίτητο να γίνεται αυτός ο έλεγχος των αθλητών. Φυσικά, φυσικά, για να είμαστε πιο σίγουροι. Γίνεται έλεγχος όλων των αθλητών, σε όλους, έτσι. Σε όλους τους αθλητές, αν διαπιστωθεί κάποιος αθλητής άρρωστος. Αυτό θα το δούμε. Δεν επιτρέπεται προφανώς. Δεν επιτρέπεται, ναι. Είναι σε όλες τις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες. Και στους αγώνες, όταν έρχεται η φιλοξενούμενη ομάδα, είναι εδώ ο κύριος Χιάρης που τους μετράει όλους. Έχετε δει κάποιο ύποπτο κρούσμα? Όχι, όχι, είμαστε εντάξει, μια χαρά είμαστε τώρα. Να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Τάσο, πώς αισθάνεσαι εδώ στην Αναγέννηση Ασφενδιού? Είσαι χαρούμενος, το περιβάλλον, το κλίμα? Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν την ομάδα. Έχω τώρα 2 εβδομάδες που ήρθα. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Η ομάδα είναι εξαιρετική, ο προπονητής είναι πολύ καλός και ήρθα εδώ με όρεξη να παίξω την παλίτσα μου, να το ευχαριστηθώ και αυτά. Μετά από πολλά χρόνια η αναγέννηση στην Α κατηγορία δωδεκανήσου, θεωρείς ότι είναι σημαντικό για μια ομάδα όπως είναι η αναγέννηση να ξαναγυρίσει στα μεγάλα σαλόνια του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου? Ναι. Θα βοηθήσεις προς αυτή την κατεύθυνση να διακριθεί η ομάδα σου? Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό για το νησί μας που η αναγέννηση μετά από αρκετά χρόνια ανέβηκε πάλι στην Α κατηγορία. Είναι καλό για μας να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες ομάδες σε αυτή την κατηγορία. Είναι μια ανταγωνιστική κατηγορία. Από εκεί και πέρα εγώ θα βοηθήσω όσο μπορώ με την προσπάθειά μου να πετύχει η ομάδα του στόχους της. Σου εύχομαι καλή χρονιά και πάνω απ' όλα υγεία. Ευχαριστώ πολύ, επίσης. Η Εζεκίλ Καπίρης, η Εζεκίλ, πώς αισθάνεσαι που αγωνίζεσαι φέτος την Αναγέννηση Ασφενδιού, ιστορική ομάδα του νησιού, μετά από πολλά χρόνια επιστροφή στην Α κατηγορία δεκανήσου, θα βοηθήσει την ομάδα σου στο να υλοποιήσει τους στόχους? Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αναγέννηση Ασφενδιού φέτος. Όσο μπορώ θα βοηθήσω κι εγώ. Ναι. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Στα χαφ, στα αριστερό χαφ συνήθως. Το ξεκίνημα ήταν θετικό. Αύριο έχετε αγώνα στις 9.30. Ναι. Θεωρείς ότι είναι μια ευκαιρία για να αποκτήσει η ομάδα περισσότερους βαθμούς στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος? Σίγουρα κάθε μάτς είναι ευκαιρία να αποκτήσουμε βαθμούς και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η συνέχεια η δική σου και της ομάδας στο πρωτάθλημα, πώς τη βλέπεις? Βλέπω βελτίωση καθημερινά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Καλή πορεία σου εύχομαι για το φετινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρωμανός Ιωαννίδης, Ρωμανέ, εδώ στην Αναγέννηση, να προσφέρεις τις πολύτιμες υπηρεσίες σου. Πώς βλέπεις τα πράγματα φέτος για την ομάδα της Αναγέννησης? Καλησπέρα. Να ξεκινήσω από το ότι συνέχεια εδώ ακούμε, μας λένε ακούμε από εδώ και από εκεί και η Αναγέννηση, ξέρω εγώ, έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα και αυτά δεν πρέπει να τα ακούμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό υλικό και έχουμε πάρα πολύ καλούς προπονητές. Με δουλειά θα αποδείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι, ότι αυτά που ακούγονται, ελπίζω δηλαδή, γιατί το αξίζουμε. Τώρα ο καθρέφτης είναι το γήπεδο, ό,τι και να λέμε στα λόγια είναι μηδαμινά. Κατά την εμπειρία σου που είναι σίγουρη μεγάλη, θα ήθελα να πεις ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά της φετινής ομάδας και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν τουλάχιστον τα αρνητικά. Καταρχάς το βασικό καλό είναι ότι έχουμε πάρα πολύ μικρά παιδιά με όρεξη. Αυτό είναι το πιο βασικό για εμένα. Τώρα να πω ότι έχουμε έμπειρους παίχτες, 5-6 έμπειρους παίχτες που έχουν 5-6 χρόνια πολύ καλά σε κατηγορίες Α τοπικού, Γ εθνικής. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, μειονεκτήματα όλες οι ομάδες έχουν εδώ. Οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο έχουν μειονεκτήματα, δεν θα έχουμε εμείς. Δεν μπορώ να πω τώρα κάτι που είναι πολύ κακό. Δηλαδή, δεν έχω κάτι να πω σαν κακό. Η ευχή σου για το φετινό πρωτάθλημα? Καταρχάς να καταφέρουμε να καταφέρει να τελειώσει το πρωτάθλημα, να μην μας το κόψουν, γιατί δυστυχώς μια προπόνηση έχουμε να βρίσκουμε τους φίλους μας και να παίζουμε.
Άμα μας το κόψουν αυτό, την κάτσα με τη βάρκα που λέει ο πατέρας μου συγχωρεμένος. Τίποτα. Η καλύτερη ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα και να γίνονται καλοί αγώνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σεζόν. Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγε, θα πάω ή να μην πάω. Πού να πάω, ρε μου. Θα πάω εδώ. Είναι ανοιχτά. Τώρα, εδώ τι έρχεται. Εμένα ρωτάς. Εγώ σε ρώτησα. Είναι, εδώ μέχρι.